Να καλημερίσουμε την Τένια Παπαδάκη από το τμήμα Ηρακλείου του Σώματος, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη για να μας πει περισσότερα για αυτό το χριστουγεννιάτικο παζάρι. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και από μένα και από όλο το συμβούλιο που είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Κυρία Παπαδάκη, το παζάρι αυτό είναι νομίζω ένας θεσμός για εσάς μαζί με όλες τις άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιείτε. Ναι, πράγματι είναι ένας θεσμός για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Εξάλλου, ο οδηγισμός ήταν και ο πρώτος που ξεκίνησε τα παζάρια πριν πάρα πολλά χρόνια. Το κάνουμε κάθε χρόνο αυτές τις μέρες του Νοέμβρη. Είμαστε το πρώτο παζάρι που ξεκινά το Χριστουγεννιάτικο. Άρα καλά το σκέφτηκα. Δεν είχα δει κάποιο άλλο να πραγματοποιείτε ήδη. Έχετε ξεκινήσει ήδη λοιπόν σήμερα, μόνο για σήμερα βρίσκεστε στην πλατεία Δασκαλογιάννη, σωστά? Ναι, σωστά, μόνο για σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 9 η ώρα. Θα είμαστε εδώ περίπου μέχρι τις 3-4 η ώρα ανάλογα. Και τι μπορεί να βρει κανείς, τι διατίθεται προς πώληση? Ό,τι έχουμε είναι χειροποίητο, από γλυκά χειροποίητα, κουλουράκια, έχουμε μαρμελάδες, σοκολατοειδή. Έχουμε καράβια με θαλασσινό ξύλο και καράβια και πινακάκια με καράβια πάνω. Έχουμε κάνει πάρα πολλά γούρια, πύλινα, ντομιέρες με ντεκουπάζ. Α, μάλιστα. Επομένως και διακοσμητικά είδη και είδη που μπορούμε, χρηστικά είδη για το σπίτι μας, αλλά και έτσι χειροποίητα χριστουγεννιάτικα προς κατανάλωση, ενώ βρόσιμα, μαρμελάδες, γλυκά. Οι τιμές πάνω κάτω από πού μέχρι πού κυμαίνονται? Δηλαδή, επειδή είναι και η περίοδος τέτοια, καταλαβαίνετε, είναι προσιτές? Και δύσκολη περίοδο περνάμε όλοι μας. Ξεκινάμε από 5 ευρώ. Και το ακριβότερο, ας πούμε, που είναι κάποια καράβια, δύο καράβια, είναι στα 30 ευρώ, τα πιο ακριβά όμως. Εντάξει, υπάρχουν και καράβια πιο οικονομικά, τα άλλα ξεκινάμε από 5 ευρώ, μπορεί κάλλιστα κάποιος σε αυτές τις τιμές, 6 ευρώ τα γλυκά. Επομένως μπορεί κάποιος εύκολα να έρθει να επιλέξει κάτι το οποίο θα του αρέσει και το οποίο θα μπορεί να διαθέσει και τα χρήματα για για το κόστος του και να συνδράμει στις ανάγκες του σώματος, αλλά και στον ευγενή σκοπό που εξυπηρετεί το παζάρι. Ναι, αυτά τα χρήματα, ας πούμε, είναι για τις ανάγκες του οδηγισμού, γιατί δεν έχουμε και άλλους πόρους, αλλά κάποιο ποσό θα διατεθεί όμως και σε ιδρύματα, όπως είναι η Ροδαυγή, που έχει να κάνει με παιδιά με ειδικές ανάγκες, και σε άλλο ένα ίδρυμα πάλι που έχει να κάνει με παιδιά. Στα παιδικά, δηλαδή, χωριά, SOS. Οπότε... Επομένως έχουμε πολλούς λόγους όλοι για να έρθουμε σήμερα, να βρούμε έτσι λίγο χρόνο μέχρι τις 3 ή 4, ανάλογα φαντάζομαι πώς θα πάει η κίνηση, έτσι? Ναι, ανάλογα πώς θα πάει η κίνηση. Μέχρι 3 σίγουρα πάντως θα είμαστε εδώ. Μάλιστα, από εκεί και πέρα έχετε προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα? Φαντάζομαι θα κάνετε κάποιες εξορμήσεις, εκδηλώσεις, ή είναι ακόμα νωρίς για το πλάνο το εορταστικό? Ακόμα μετά έχουμε την πρωτοχρονιά και η πίτα μας, η οποία γίνεται συνήθως το Γενάρη. Για άλλες εξορμήσεις τώρα προς το παρόν δεν έχουμε. Δεν έχετε ακόμα προγραμματισμό? Είναι μόνο η μέρα του Αγία Ανδρέα, η ομάδα συνεργασίας που είναι η μεγαλύτερη από εμάς οδηγή, πάλι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, η μεγαλύτερη ομάδα κάνει, το καθιερωμένο είναι οι Λουκουμάδες, η γιορτή με τους Λουκουμάδες. Α, βέβαια. Που είναι το Αγίου Ανδρέα, είναι την Παρασκευή 30 του Νοέμβρη στο ξενοδοχείο Αστόρια. Μάλιστα. Επομένως έχουμε και άλλο ραντεβού. Το ένα είναι σήμερα μαζί σας, το επόμενο σε λίγες μέρες, σε 9 μέρες από σήμερα. Κυρία Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο παζάρι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.